Κάνεις ωραία γέφυρα, δίνεις ωραία πάσα για τον καλεσμένο μας. Δίνω, γιατί αν δεν κάνω λάθος, ο τίτλος του και αυτό που έχει και ασχολείται έχει να κάνει και με την ηθική, σωστά? Λοιπόν, μαζί μας είναι ο κύριος Αντώνης Γκορτζής, πρόεδρος του Δικτύου Επιχειρηματικής Ηθικής Ευρωπαϊκού, παρακαλώ. Δικτύου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, επιχειρήσεις και ηθική είναι κάποιος, ναι, θα έλεγε, μπορούν να συμβαδίσουν αυτά τα δύο. Δύσκολο. Α. Είναι δύσκολο. Δεν είναι ένα εύκολο. Αλλά πρέπει κάποιοι άνθρωποι να σπρώξουν λιγάκι τις εταιρείες προς αυτή την κατεύθυνση. Για πείτε μας το λίγο τώρα αυτό. Πώς θα γίνει? Υπάρχουν, στο βιβλίο μάλιστα που δείχνετε, που έχω βγάλει, ναι, έχει βασικά αρχές... Και κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω... Τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο, κάπου εκεί. Μέσα στο καλοκαίρι. Ναι, κάπου τότε, ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι το εξής. Έχω αναλάβει σαν πρόεδρος επιχειρηματικής ηθικής το EBN, European Business Ethic Network, από το 2005. Το 2007 η ομάδα μας εδώ στην Ελλάδα, οι περισσότεροι στις άλλες χώρες είναι ακαδημαϊκοί. Είναι ελάχιστα στελέχη. Λοιπόν, αυτό το οποίο κάναμε εμείς σαν διοικητικό συμβούλιο, δουλέψαμε πάρα πολύ και φτιάξαμε ένα μοντέλο. Το μοντέλο τι κάνει αυτό? Βοηθάει τις επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να πάνε προς μία κατεύθυνση ήθους. Δεν σημαίνει ότι αύριο το πρωί θα γίνουν εκκλησίες, έτσι, για να ξέρουμε τι είναι. Αλλά είναι βήματα τα οποία τα κάνεις προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό δε που έχει αποδειχθεί είναι το εξής, ότι οι χώρες οι οποίες έχουν ανεπτυγμένο το κομμάτι της ηθικής μέσα σε επιχειρήσεις είναι, βρίσκονται σε χώρες οι οποίες είναι σκανδιναβικές. Μάλιστα. Νορβηγία, Φιλανδία, χωρίς να πω ότι... Δεν είχαμε καμία αμφιβολία. Δεν μας κάνει τρομερή Ολλανδία. Θα σας πω δε και κάτι το οποίο είναι πολύ ουσιώδες. Στην Ολλανδία υπάρχει υπουργός ο οποίος ασχολείται με το αντικείμενο αυτό και μάλιστα και οι διάφοροι ambassadors που έχουμε από την πλευρά της Ολλανδίας σε τακτά διαστήματα φωνάζουν και κάνουν διαλέξεις στον Ελλήνο-Ολλανδικό σύνδεσμό τους, ώστε να αντιληφθούν ότι υπάρχει κάτι το οποίο οι Ολλανδοί, Φερρυππίν, το θέλουν πάρα πολύ. Θέλει πολλή δουλειά. Και το βιβλίο αυτό, το οποίο είναι, δεν είναι τεράστιο, είναι ένα μικρό. Δείξτε μας. Ναι. 90 σελίδες. Μια χαρά εύκολο διάβαστο. Μπράβο. Με πολύ όμορφη ροή, πολύ ωραία γραφή. Να σας το είδαμε. Να καταλάβετε, με φωνάξαν κάτι καθηγητές από ένα πανεπιστήμιο να το συζητήσουμε. Δεν τους ήξερα τους ανθρώπους. Και αυτό που τους άρεσε του είναι σεμνό. Σε λίγες, και λέει ότι πρέπει να έχει αξίες η εταιρεία, πρέπει να έχει ένα στόχο, ένα όραμα. Και πραγματικά οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις να είναι υπεύθυνοι, υπευθυνότητα. Γιατί θα το δείτε πολλές φορές, τι λένε επιχειρηματική ηθική ή επιχειρηματική ευθύνη. Όχι. Είναι υπευθυνότητα. Διότι αν δεν είσαι σαν άτομο υπεύθυνο, δεν έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή κάθε φορά πρέπει να σου βάζω εγώ για να σε κάνω ευθύνη το πιστόλι στον κρόταφο, δεν κάνουμε δουλειά. Δεν κάνουμε δουλειά. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Βέβαια. Όταν λέμε εταιρική ευθύνη ή υπευθυνότητα, είναι το ίδιο με αυτό που έχουμμε καταλάβει περισσότεροι εδώ, δηλαδή ξεκινήστε να κάνετε καμιά φιλανθρωπία, να δείξουμε ότι είμαστε στην κοινωνία, να πούμε ότι είμαστε κοντά, είναι αυτό το ηθική, είναι αυτό το υπευθυνότητα? Προσέξτε να δείτε. Βασικά δουλεύει αυτό το μοντέλο, δουλεύει με δύο μαξιλάρια, αν μπορούσα κάπως έτσι να τα πω. Το ένα ασχολείται πώς διοικείται η επιχείρηση. Δηλαδή, αν είστε εσείς ο διοικητής ή αυτός που την έχει την business, όταν θέλετε να κάνετε έλεγχο, εγώ που εργάζομαι για σας και μου πεις, Αντώνη, έλα να κάνεις έλεγχο, παίζεται. Ενώ πάμε στην κυρία από εκεί, η οποία είναι από γραφείο που κάνουν μελέτες και έρευνες. Ο Σολ, ξέρω εγώ. Έρχεται και ψάχνει να βρει μήπως τυχόν υπάρχουν τίποτα στα ασφαλείας. Εγώ
προκειμένου να μην χάσω τη δουλειά μου, λέω εντάξει ήταν. Θα λουφάξω. Θα πω εντάξει ήταν. Λοιπόν, άρα το πώς διοικείται αυτό το πράγμα παίζει μεγάλο ρόλο. Mm-hmm. Ποιος το διευθύνει, είναι υπεύθυνο άτομο, τι έχει κάνει μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Έτσι. Απ' την άλλη πλευρά είναι το προσωπικό. Mm. Το προσωπικό πρέπει να το εκπαιδεύσεις. Τι σημαίνει υπευθυνότητα. Τώρα που θα φύγουμε από εδώ μέσα, εσείς που θα φύγετε τελευταία, κλείστε και το φως. Να μην καίει η λάμπα. Απλά πράγματα. Ακόμα και τα πιο απλά δηλαδή. Απλούστατα, απλούστατα, ναι. Μην πετάτε τα χαρτιά, θα τα πετάτε εκεί ώστε να τα μαζεύουμε και να τα δούμε για ανακύκλωση. Τέτοια πράγματα βοηθάνε πάρα πάρα πολύ και πολλά άλλα. Mm-hmm. Ωραία, ερώτηση. Οι Έλληνες επιχειρηματίες, αλλά και οι εργαζόμενοι, στους οποίους αναφερθήκατε στην Ελλάδα, είναι δεκτικοί σε όλα αυτά, είναι ανοιχτό μυαλί. Υπάρχουν μερικοί οι οποίοι δεν είναι. Ή σου λέει, άστο, θα το κάνουμε αργότερα. Να. Αλλά είναι αρκετοί και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι έχουμε κάθε χρόνο, ανοίγουμε τις πόρτες και ζητάμε σε εταιρείες που θέλουν να κάνουν κάτι, να έρθουν κοντά μας. Να. Για να τους δείξουμε τι ακριβώς θα γίνει και μετά, αφού τους ελέγξουμε ότι όντως κάνανε κάτι και αξίζει τον κόπο, τους φωνάζουμε και τους δίνουμε και μια στάμπα στο χαρτί που γράφονται οι επιστολές. Μια πιστοποίηση, Μια πιστοποίηση, η οποία όμως είναι για ένα έτος. Mm. Γιατί έχουμε δει φαινόμενα εταιρείες να πηγαίνουν έτσι και να απολύεται το προσωπικό. Εδώ τα τμήματα, τα HR, τα human resources, ας πούμε, που είναι πολύ της μόδας τα τελευταία χρόνια, μπορούν να έχουν ουσιαστική παρέμβαση. Μέσα στην επιχείρηση. Mm-hmm. Βεβαίως. Εφόσον το αφεντικά είναι υπεύθυνα, βεβαίως και μπορεί να τους δώσουν την ευκαιρία να μπουν μέσα και να πούνε αυτό προσέξατε, αυτό προσέξατε. Mm-hmm. Τώρα, εσείς από την εμπειρία σας στην Ελλάδα. Η εμπειρία μου, επειδή έτυχε εκεί, ήμασταν σε πολύ μεγάλες εταιρείες, υπήρχε πάρα πάρα πολλή δουλειά εκ μέρους του HR, έτσι, και από πάνω από τα διοικητικά συμβούλια, ώστε το προσωπικό να είναι ικανοποιημένοι. Γι' αυτό κάναμε και τα φύλλα ποιότητας, τα appraisals τα λεγόμενα, έτσι, για να δούμε αν οι άνθρωποι αυτοί, αυτά που είχαν τάξει ότι θα φτάνανε μέχρι εκεί, τα φτάσανε χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα περιβάλλοντος, κακά προϊόντα, κακή διαφήμιση. Mm-hmm. Και αυτό παίζει. Κύριε Γκορτζή, τώρα κάποιος που μας παρακολουθεί θα αναρωτηθεί πόσο σημαντικό είναι για μια επιχείρηση, οποιαδήποτε επιχείρηση, να έχει αυτό που λέμε καλή εταιρική φήμη. Τεράστια. Θα σας πω το εξής, επειδή εσείς είστε δημοσιογράφοι. Εάν τυχόν έχουμε μια εταιρεία η οποία έχει καλή φήμη προς τα έξω και ομιγέννητο κάτι συμβαίνει. Mm-hmm. Καλή ώρα. Έπεσε κάτι και χτύπησαν κάποιος. Mm-hmm. Να ξέρετε ότι οι δημοσιογράφοι δεν θα του βγάλουν τα μάτια αυτού του ανθρώπου. Γιατί είχε δώσει εξετάσεις και υπάρχει καλή φήμη, θα το προσπεράσουν. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν θα είναι πάρα πολύ οδυνηρό. Οι δημοσιογράφοι έτσι κι αλλιώς δεν βγάζουν μάτια. Δεν βγάζουν, αλλά. θα το αναδείχνουν περισσότερο ή λιγότερο. Ναι, ναι. Okay. Εντάξει, ωραία το έθεσες. Αν δεν έχεις φήμη, αν δεν έχεις κάνει τίποτα. Βέβαια. Σου λέει ο άλλος, δεν κοιτάς, ας πούμε, τίποτα. Να. Θυμάμαι σε ένα εργοστάσιο που είχα πάει, μου λένε μην περάσετε από εδώ γιατί αλλάζουμε το πάτωμα. Τι κάνετε, ρε παιδιά, στο πάτωμα. Βάζουμε ένα ειδικό πάτωμα να μην γλιστράει το προσωπικό που βγαίνει από την αίθουσα που είναι το εργοστάσιο. Για να μην, και ειδικά παπούτσια κιόλας. Mm-hmm. Είναι μια κίνηση. Βέβαια και είναι μια κίνηση. Έτσι. Δεν μπορείς να μην ασπαστείς στο τέλος της ημέρας, αν συμβεί κάτι. Έγινε μία κίνηση τα λοιπά, γλίστρησε. Μπορεί, δεν ξέρω τι έγινε. Mm-hmm. Αλλά οπωσδήποτε η φήμη παίζει μεγάλο ρόλο. Mm-hmm. Είναι ένα καλό παράδειγμα. Είμαστε ένα καλό παράδειγμα σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Φαντάζομαι ότι αναφέρεστε στη φωτιά που δημιούργησε όλα αυτά τα προβλήματα και είμαστε όμως... Δόξα τω Θεώ. Γροφιά, εδώ, έτσι είναι. Έτσι. Λοιπόν, είπατε πριν από λίγο για τη διαφήμιση και δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, γιατί η διαδρομή σας στη διαφήμιση είναι τεράστια. Νομίζω ότι έχετε βάλει την υπογραφή σας στις περισσότερες και στις μεγαλύτερες διαφημίσεις. Καταρχάς, πώς βλέπετε το χώρο αυτή τη στιγμή της διαφήμισης? Κοιτάξτε να σας πω, ειλικρινά, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των διαφημίσεων θέλει δούλεμα καλά. Mm. Δηλαδή, ιδιαίτερα πλέον στην εποχή μας,
ο μέσος καταναλωτής και καταναλώτρια παίρνει πάρα πολλές πληροφορίες, εκατομμύρια. Mm-hmm. Δηλαδή, σήμερα, αν μπορούσε ένα μηχάνημα να μετρήσει τι έχουμε πει σε αυτά τα 10 λεπτά, θα μπορούσε να λέγε, μιλάνε και έχουν πει 5.000 λέξεις. Mm-hmm. Κάποιες από αυτές μπαίνουν εδώ και κάθονται, ώστε την κατάλληλη στιγμή το χέρι να πάει εκεί ή να κάνεις μια κίνηση. Δυστυχώς, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι θέλουν λίγο δουλίτσα τα τελευταία χρόνια οι διαφημίσεις. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρες. Mm-hmm. Δείχνει, τρέχουν, πηδάνε, ανάβουν φώτα, κλείνουν φώτα και αυτά και σου λέει, εγώ είμαι. Είναι σαν γραμματάκια τόσα. Ναι. Περισσότερο σαν ταινίες μικρού μήκους, θα λέγαμε, παρά διαφημίσεις. Μπράβο, έτσι. Αυτό το πράγμα κουράζει, δεν αφήνει τη σωστή αντανάκλαση της διαφήμισης να έρθει στο μυαλό και αυτό σημαίνει πολλά λεφτά για να μπορέσει να πάρει την πληροφορία με τον αριθμό των διαφημίσεων. Mm-hmm. Σε αυτό το διάστημα, αντί να βάλει 2 διαφημίσεις, θα βάλει 10. Είναι αυτό το opportunity του C που λέμε. Έτσι. Πιθανότητες για να σε δει και να του καρφωθεί εδώ στο μυαλό. Και να πάει στο ράφι, να κάνει έτσι και να τα πάρει. Άρα, κύριε Γκορτζή, μετράει και αυτό που λέμε η ατάκα η καλή, που γίνεται σλόγγαν στη διαφημίση και παλιότερα μάλλον. Καλά, δεν θα αποκαλύψουμε βεβαίως, αλλά κάποιες πολύ κλασικές διαφημίσεις στην Ελλάδα με ατάκες που γράψαν ιστορία. Τεράστιες. Έχουν τη δική σας σφραγίδα, δεν θα πούμε ποιες. Αλλά η ερώτηση. Και πολλών άλλων. Ναι. Η ερώτηση είναι ότι το σλόγγαν, λοιπόν, η ατάκα που γίνεται σλόγγαν, μετράει κομπικά. Πάρα πολλά. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Θέλει δουλίτσα. Και θέλει δουλίτσα. Με την έννοια ότι μπορεί, δεν ξέρω τι κάνουν και έτσι δεν θέλω να πω πάρα πολλά, αλλά ρωτάω εγώ, κάνουν τεστ σε αυτές τις διαφημίσεις, τις τεστάρουνε. Εγώ τουλάχιστον στα προϊόντα τα οποία ήταν μπροστάριδες, όταν άλλαζα διαφήμιση έκανα και ένα group discussion, ένα group ανθρώπων οι οποίοι χρησιμοποιούν τέτοιο είδος προϊόν, πώς τους φαίνεται αυτή η διαφήμιση. Τους ακουμπάει ή δεν καταλαβαίνουν. Αν δεν καταλαβαίνουν, κάτι πάει λάθος. Mm-hmm. Για σταμάτατες και ξαναφτιάξε κάτι. Έτσι. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Mm-hmm. Και οι διαφημίσεις που έχουν γίνει, για παράδειγμα, στο εξωτερικό και μας έρχονται εδώ με μεταγλώτηση από πάνω, έτοιμες. Ναι. Είναι διαφημίσεις που πιάνουν, σε εισαγωγικά το πιάνουν, καταλαβαίνουν. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Όχι. Και παλιά θυμάμαι ότι. Επειδή δούλευα στο Λονδίνο και ήμουν υπεύθυνος για Ευρώπη. Πρέπει να σας πω ότι επανειλημμένως τσακωνόμασταν με κάποιον άλλο κράτος, το οποίο έβγαλε μία διαφήμιση για να τη δώσει σε όλους μας. Mm-hmm. Και δεν έκανε. Και λέγαμε, ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Πρέπει άλλο η Ελλάδα, άλλο η Σουηδία σε μερικά habits. Βεβαίως. Ναι. Άρα θέλει δουλίτσα. Μία από τις μεγάλες λοιπόν προκλήσεις για το επιχειρήν στην Ελλάδα είναι να δουν και με μια νέα ίσως προσέγγιση και ματιά και το διαφημιστικό κομμάτι, τη διαφήμιση. Δεν το συζητάω. Σίγουρα. Σίγουρα. Υπάρχουν πολλά τα οποία δεν ξέρω πόσες εταιρείες κάνουν το λεγόμενο blind test όταν βγάλουν ένα καινούριο προϊόν. Δηλαδή, τι εννοώ. Έβγαλα λοιπόν αυτό το προϊόν. Υπάρχει στον ανταγωνισμό ένα άλλο, το οποίο είναι. Παρόμοιο. Το ίδιο, αλλά λέγεται Μίτσος. Αυτό λέγεται Θανάσης. Έχει παίξει κάποια διαφήμιση και πουλάει αυτό εδώ κάποιες μονάδες. Ντύστε αυτό και αυτό ουδέτερα, βάλτε α, β και δώστε να το τεστάρουν. Να δούμε ποιο θα βγει από τα δύο. Χωρίς το όνομα. Α, β, όχι Μίτσος και Θανάσης. Έτσι. Και εκεί θα εκπλαγείτε ότι πολλές φορές νομίζεις ότι έχεις ένα εξαιρετικό προϊόν και ο άλλος ο οποίος θα το τεστάρει. Δεν συγκίνει. Σήμερα βέβαια η διαφήμιση έχει περάσει σε άλλο επίπεδο με την έννοια ότι έχουμε τους influencers. Τα περισσότερα γίνονται έχει. Από τους influencers. Παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο. Έχει προοπτική αυτό ή είναι κάτι που θα τελειώσει αύριο μεθαύριο. Δεν νομίζω. Εμείς έχουμε χρησιμοποιήσει influencers σε μεγάλες εταιρείες, οι οποίες μάλιστα τους πήραν και στο εξωτερικό και τους πήγανε για 15 μέρες στις εταιρείες του εξωτερικού για να τους εξηγήσουν τι κάναν κτλ. Μπορεί αυτό το πράγμα να δουλεύει. Αυτό το οποίο εγώ στεναχωριέμαι, αν και η πλέον ειδική στο digital άλλη, είναι το εξής, ότι εάν αυτή τη στιγμή
αποφασίζουμε να πάμε να φάμε κάπου το βράδυ. Mm-hmm. Ναι. Και λέω, για ρίξε μια ματιά στις ταβέρνες. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να σας δείξει μια ταβέρνα και μετά να πλακώσουν κάτι διαφημίσεις, μετά κάτι μπλα μπλα μπλα, μετά την ταβέρνα, μετά ξανά. Δηλαδή, κάθεσαι μισή ώρα για να διαβάσεις τα κείμενα, για να μπορέσεις να βρεις την ταβέρνα που θα πάτε να φάτε το βράδυ. Αυτά θέλουν λίγο προσοχή. Ναι. Επίσης, κάτι το οποίο εμένα με βολεύει, γιατί πάντοτε και στο σχολείο ήμουνα, πρέπει να είναι compact αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να έχεις 400 σελίδες για να εξηγήσεις. Όχι. 100 λέξεις πρέπει να έχεις και να εξηγείς το θέμα σου. Mm-hmm. Άλλωστε, όσο πιο μικρό είναι το σλόγγαν, τόσο πιο εύκολα χρησιμοποιούμε. Να σας πω κάτι. Όταν πρωτοαρχίσαμε να διαβάζουμε εφημερίδες, χρόνια πολλά πίσω. Σεντόνια κείμενα. Σεντόνια, ολόκληρα. Mm. Διάβαζες και τον τίτλο και δεν είμαι σαν σίγουρος εάν τυχόν αυτό που λέει είναι. Αυτά έχουν αλλάξει. Τώρα σήμερα κάτι διάβαζε στην εφημερίδα, ένα σλόγγαν επάνω. Τίποτα. Πήγε και έψαξα να βρω λεπτομέρειες από εκεί μετά, γιατί όλο το έλεγε ο τίτλος. Mm-hmm. Στην Ελβετία βγάλαν την πρώτη εφημερίδα, όχι τώρα, είναι πολύ καιρός, ο οποίος έχει φωτογραφίες. Μόνο φωτογραφίες. Μόνο φωτογραφίες. Λέει εδώ πέρα, ξέρω εγώ, το στούντιο του Crete TV με τον Ντάδε, τον Ντάδε και την Ντάδε. Αυτό. Τελείωσε. Γιατί σου λέει από εκεί μετά καταλαβαίνεις. Βλέπεις, έχεις δει τηλεόραση, έχεις ακούσει. Βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους, βλέπεις ότι είναι ένα κανάλι και προχωράμε στην επόμενη. Mm. Α, και αυτό βέβαια και η είδηση βέβαια εκεί γίνεται λίγο της εύκολης κατανάλωσης. Ναι, ναι. Αλλά θέλω να σας πω ότι κάνει squeeze το χρόνο και τα μπλα μπλα τα πολλά. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Κύριε Γκορτζή, θα μπορούσαμε να συζητάμε τώρα δύο ώρες εύκολα μαζί σας και νομίζω ότι κάνετε και δωρεάν αυτή τη στιγμή σεμινάρια. Θα ανανεώσουμε όμως το ραντεβού μας, γιατί καλά. Νομίζω ότι είναι και κάτι διαφορετικό έτσι, και για τον κόσμο και για τους επιχειρηματίες. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα. Και εμείς. Σε ένα υπέροχο νησί με ένα εξαιρετικό κανάλι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.